Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω πόσο καψούρης είστε εσείς. Επιτέλους, μια ερώτηση που ταιριάζει, που ταιριάζει στο κλίμα των ημερών. Γεια σας, κορίτσια. Ένα πράγμα μπορώ να σας πω. Η δικιά μας κυβέρνηση, η δικιά μου κυβέρνηση, θα είναι με κυβέρνηση των αρίστων. Δεν θα είναι με κυβέρνηση τουρλού. Ζομπέση της πολιτικής, πάρ' το χαμπάρι. Ρε παιδί μου, Κυριακό, δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Επίθεση. Πρόεδρε, είμαστε όλοι επαρχία εδώ, επίβανοι, γιατί έχω τον πρωθυπουργό, τον Ρονάλντο. Muchas gracias, afición. Είστε para vosotros. Πας στο εξωτερικό, λες από την Ελλάδα, και σε κοιτάνε όλοι με δέος. Λένε πώς θα πάει τόσο καλά η Ελλάδα. Όλοι έχουμε διαλυθεί και έτσι πάτε καλύτερα από όλους. Ζήν. Από την πρώτη μέρα που είπα, εγώ είμαι φιλελεύθερος δεξιός. Θα το πω λίγο έτσι να το καταλάβετε εύκολα. Μάργαρετ Θάτσερ. Τι λες, μωρή μαϊμού του Φαραώ. Επιτέλους έχουμε κράτος. Έχουμε σύγχρονο κράτος. Δηλαδή. Το οποίο συνεχίζει, δεν διακόπτεται με αυτά τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Καλά, τέτοια κυβερνησάρα που έχουμε στην Ελλάδα ούτε στον ύπνο μας. Καλό στο βήμα τον Υπουργό Ανάπτυξης Άδωνη Γεωργιάδη. Θα του πω όμως να μην έρθει με φόρα, να έρθει με τα βήματα σιγουριάς και αυτοπεποίθησης που τον διακρίνουν, γιατί θέλουμε σοβαρότητα. Αγκούρια! Τα λιγουρόμαστε! Σπανίως η ζωή παρουσιάζει σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα την ευκαιρία σε κάποιον θνητό να διορθώσει ένα προηγούμενο του φρικτό σφάλμα. Αυτό το σφάλμα μπορείτε να το διορθώσετε βάζοντας ένα σταυρό και στο Γεωργιάδη Σπυρίδωνα Άδωνη όταν μπείτε μέσα στην κάλπη. Έχει τρελαθεί ρε μαλά. Πρόεδρε, έλα! Έλα με φόρα! Με φόρα! Έτσι! Κράτησε το όλο! Αλέξη! Ρίχτο! Γεια σας, είναι 5η 23 Φεβρουαρίου 2023. Όπως ξεκινάω με το σε πρώτο πρόσωπο πάλι, συγχωρέστε με που το κάνω αυτές τις τελευταίες 2-3 μέρες. Άβολο είναι. Δεν είμαι και από τους τύπους που μου αρέσει να μιλάω σε πρώτο πρόσωπο. Ψιλοντρέπομαι λιγάκι. Είναι το τελευταίο podcast, όπως είπαμε και χθες, μετά από μια πορεία 3,5 ετών. Έτσι. Ξεκινήσαμε, όπως λέγαμε εδώ με τον Διονύση, ξεκινήσαμε με πολλές αναστολές. Εγώ προσωπικά έλεγα τώρα, θυμάμαι όταν το είχε προτείνει ο Κώστας, του είχα πει ρε Κώστα, τώρα θα καθόμαστε να λέμε ένα ηχητικό και θα σπαταλάμε το χρόνο μας 1-2 ώρες που χρειάζεται κάθε μέρα για να το φτιάξεις. Και ποιος θα τα ακούει αυτό, δεν μπορούσα να το σκεφτώ, δεν μπορούσα να είναι στο δικό μου το μυαλό. Η αλήθεια είναι περνάνε τα χρόνια και έτσι κάπως παλιώνουμε και μεγαλώνουμε και γερνάμε. Δεν μπορούσα να φανταστώ, εγώ παλιός εφημεριδάς, ξεκίνησα με την γραφομηχανή εκεί πάνω στο γραφείο στη Θεσσαλονίκη, στη Μακεδονία. Δεν μπορούσα να φανταστώ πώς είναι δυνατόν να κάθεται κάποιος μπροστά στον υπολογιστή του, να πατάει ένα κουμπάκι και να ακούει έναν άνθρωπο να μιλάει. Ήταν έξω από την δική μου έτσι, αντίληψη για τα πράγματα. Τελικά διαψεύστηκα ικτρά. Και θετικά για την ακρίβεια, έτσι. Διότι φτάσαμε σήμερα 7-8 χιλιάδες άνθρωποι κάθε μέρα να κάθονται να ακούνε αυτό το ηχητικό, αυτό το podcast, το καθημερινό. Ο λόγος για τον οποίο το σταματάω, είναι γιατί δεν μπορεί πλέον το ντοκουμέντο στην πλατφόρμα του να με φιλοξενεί. Διότι πλέον το ντοκουμέντο είναι μια δημοσιογραφική επιχείρηση. Φιλοξενεί τις απόψεις, τις θέσεις, τη θέαση των δημοσιογράφων. Εγώ έχω απολέσει τη δημοσιογραφική μου ταυτότητα από τη στιγμή που αποφάσισα να είμαι υποψήφιος με τον ΣΥΡΙΖΑ στην Α' Αθήνας. Συνεπώς, είναι ορθό, είναι το σωστό το ντοκουμέντο να μην μπορεί να συνεχίσει να με φιλοξενεί ως δημοσιογράφο. Αν ως υποψήφιος πολιτικός κάνω κάποια δήλωση ή κάτι άλλο, προφανώς θα το δημοσιεύσει όπως δημοσιεύει τις δηλώσεις όλων των υπολείπων. Αυτός είναι ο λόγος. Δεν υπάρχει κανένας άλλος λόγος και με πολύ βαριά καρδιά το κάνουμε. Επίσης υποσχέθηκα σε όλους και όλες οι οποίοι μου στέλνετε μηνύματα ότι θα προσπαθήσω να βρω έναν τρόπο να το συνεχίσω αυτό το ηχητικό. Δηλαδή τι εννοώ να το συνεχίσω, να το πω πολύ απλά. Να το γράφω στο σπίτι μου, ας πούμε, για παράδειγμα, μπροστά στον υπολογιστή μου, να δούμε πώς θα έχουμε και τη δυνατότητα, ξέρω, να βάζουμε μέσα κάποια ηχητικά, να τα κόβουμε. Εγώ δεν έχω τέτοιες δυνατότητες, δεν είμαι τεχνικός. Να προσπαθήσω να μάθω όμως και δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα να αφιερώνω 2 ώρες το πρωί, ας πούμε, να φτιάχνω ένα podcast, ένα ηχητικό. Με το δικό μου όμως πλέον λογότυπο, έτσι, όχι το ντοκουμέντο, και να το ανεβάζω, να το μοιραζόμαστε μαζί και να μοιραζόμαστε και τις δικές σας απόψεις, τις οποίες θα μου τις δημοσιεύετε, θα μου τις γράφετε, ας πούμε, στη σελίδα μου στο Facebook, στη σελίδα μου στο Twitter ή στο κανάλι που θα φτιάξω, αν δεν ξέρω, μπορώ να φτιάξω, δεν τα ξέρω κιόλα δηλαδή, πραγματικά τώρα θα τα μάθω, στο YouTube για να έχουμε αυτή την επικοινωνία.
Αυτό σας υπόσχομαι θα το κάνω. Έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα με την θεματολογία μας. Και συγγνώμη τώρα, άλλη παρένθεση. Όταν λέω θα το κάνω άμεσα. Δεν είναι θέμα μηνών τώρα. Θα το κάνω άμεσα. Δηλαδή, μετά την καθαρή Δευτέρα να το ξεκινήσουμε, να μπορούμε να το κάνουμε. Αυτό εννοώ. Θα το κάνω. Λοιπόν, παρακολουθείτε αν θέλετε τη σελίδα μου στο Facebook πλέον. Γιατί δεν θα μπορούμε να τα λέμε εδώ από το ντοκουμέντο. Και εκεί θα γράφω ό,τι τέλος πάντων ανακοινώσει έχω να κάνω. Λοιπόν, πάμε τώρα στα θέματα της επικαιρότητας, στα δημοσιογραφικά. Την Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου, πριν από μια εβδομάδα περίπου δηλαδή, λιγότερο, η Ελστάτ είχε δημοσιεύσει τα στοιχεία για τον πληθωρισμό του Ιανουαρίου, τα οποία, παρά τη μικρή υποχώρηση, περαιτέρω υποχώρηση του πληθωρισμού, λόγω συγκράτησης των τιμών της ενέργειας, έτσι, ο πληθωρισμός των τροφίμων όχι μόνο δεν είχε κάποια υποχώρηση, αλλά καλπάζει στην κυριολεξία. Η αύξηση έφτασε στο 15,4%, δηλαδή είναι επίπεδα υπερδιπλάσια του γενικού πληθωρισμού, ο οποίος κυμαίνονταν γύρω στο 7%. Ακούστε παρακαλώ τώρα. Στα γαλακτοκομικά τυριά και αυγά, όπου σημειώνει τη μεγαλύτερη αύξηση το Γενάρη, 25% έφτασε ο πληθωρισμός. Στα κρέατα 19,3%, στα έλαια λίπη 23,3%, στο ψωμί και τα δημητριακά 18,6%, στα λοιπά τυποποιημένα τρόφιμα 15,6%. Και ούτω καθεξής από εκεί και πέρα. Σε όλα υπήρξε αύξηση τεράστια, πολύ μεγάλη μέσα στο Γενάρη. Αυτή είναι η ουσία. Οι αριθμοί δεν μπορούν να αμφισβητηθούν από κανένα. Όσο και να θέλουν να τα εξοραίσουν την κατάσταση στα κανάλια, όσες επισκέψεις και να κάνει ο κ. Γεωργιάδης στη Βαρβάκιο ή στα σούπερ μάρκετ, όσα καλάθια και να επινοήσει το επικοινωνιακό του επιτελείο και τα ΜΟΜΟΕ που το στηρίζουν και στηρίζουν και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, δεν μπορεί να αλλάξει η κατάσταση. Είναι ανεξέλεγκτη η κατάσταση στην αγορά. Ανεξέλεγκτη. Πέρα από τις αυξήσεις οι οποίες οφείλονται σε πραγματικά αίτια τα οποία δεν μπορεί να αποφύγει κανένα κυβέρνηση στον κόσμο, όπως είναι για παράδειγμα το ενεργειακό κόστος ή το κόστος των μεταφορών λόγω του πολέμου κυρίως στην Ουκρανία, της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, ή της αύξησης των σιτηρών για παράδειγμα αφού η Ουκρανία και η Ρωσία ήταν η σιτοβελόνωση επί της ουσίας της Ευρώπης, φαίνεται πως εδώ στην Ελλάδα υπάρχουν και μία σειρά αποστρεβλώσεις οι οποίες αυξάνουν κατά πολύ τον πληθωρισμό. Τις γνωρίζετε τις τρευλώσεις, δεν χρειάζεται να σας πω κάτι. Μεταξύ αυτών είναι και η εσχροκέρδεια, όπου κάθε κρίκος στην αλυσίδα, από την παραγωγή μέχρι το ράφι του σούπερ μάρκετ, ο κάθε ενδιάμεσος κρίκος, είτε αυτό είναι ο μεταφορέας, είτε είναι ο έμπορος που πουλάει, ας πούμε, για παράδειγμα, την πρώτη ύλη, είτε είναι ο έμπορος ο οποίος εμπορεύεται τα προϊόντα, είτε είναι το τελικός το σούπερ μάρκετ. Όλοι σπεκουλάρουν τον πληθωρισμό. Όλοι δηλαδή πάνω στον ήδη υπάρχοντα πληθωρισμό, στον πληθωρισμό που λαμβάνουν αγοράζοντας, προσθέτουν και έναν δικό τους πληθωρισμό μέσα σε παρένθεση αυτό, ώστε να αντιμετωπίσουν, να βγάλουν κέρδος πάνω στο κέρδος και οι ίδιοι, δηλαδή να κερδίσουν από την κρίση. Αυτό γίνεται στην Ελλάδα. Αυτό οφείλεται αφενός και κυρίως στην έλλειψη κάθε κρατικού ελέγχου και κάθε κρατικής μέρημνας. Ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Ειδικά αν ανήκει σε ομάδες, υποομάδες κοντά στο κυβερνό κόμμα και δεν συμμαζεύεται, τα γνωρίζετε αυτά. Μπορεί να κάνει ό,τι θέλει χωρίς να τον ελέγχει κανένας. Και όταν χρειαστεί κάποια στιγμή να ελεγχθούν, δεν βαριέσαι, βραδεύει. Υπάρχει δικαιοσύνη, υπάρχουν και εκεί κανάλια, υπάρχουν και εκεί δικλείδες να τη βγάλουμε καθαρή. Οπότε, μέχρι να τύχει μια φορά στην καριέρα μας, ας πούμε, την επαγγελματική να τιμωρηθούμε με 5, 10, 100, 200, ακόμα και 300.000 ευρώ, θα έχουμε βγάλει κάτι εκατομμύρια εμείς με αυτή την πρακτική. Οπότε δεν τρέχει και τίποτα. Πάλι κερδισμένοι θα είμαστε. Αυτή είναι η λογική που λειτουργεί στην Ελλάδα η όλη ιστορία. Ο κρίκος αυτής της πολύ αρνητικής, σχεδόν ζωφερής για τους καταναλωτές αλυσίδας. Αντί λοιπόν ελέγχων σε όλο αυτό το κύκλωμα της παραγωγής και της διακίνησης και πώλησης, φτιάχνουμε τώρα ένα καλάθι. Market Pass, καλάθι του νοικοκυριού. Τώρα έχουμε το καλάθι της Αρακοστής. Στηνόμαστε μπροστά σε δύο κάμερες, παίρνουμε σβάρνα τα κανάλια και όλο αυτό το βαφτίζουμε σημαντική παρέμβαση. Το αποτέλεσμα το ακούσατε πριν. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα με τον πληθωρισμό στα τρόφιμα. Χθες ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Γεωργιάδης, ανέβασε στους λογαριασμούς του στα social media το καλάθι της Αρακοστής. Ανέβασε 4 ή 5, αν θυμάμαι καλά, ενδεικτικά προϊόντα. Μεταξύ αυτών, πρώτο στη λίστα ήταν η τιμή στην κόκκινη γαρίδα, τη λεγόμενη κόκκινη γαρίδα στη Βαρβάκιο. Είναι η σχετικά μεγάλη γαρίδα, υπάρχει πολύ μεγαλύτερη, έτσι. Υπάρχει και φρέσκια γαρίδα, μπορεί να φτάσει μέχρι 30 τόσα ευρώ. Αλλά η κόκκινη αυτή γαρίδα, η οποία είναι αρκετά μεγάλου μεγέθους και η οποία είναι κατεψυγμένη και στα ράφια των ιχθυοπολών στη Βαρβάκιο αποψύχεται επί της ουσίας, μέχρι να φτάσει στο δικό μας πιάτο.
Η τιμή η οποία την αγόραζε κάποιος τα τελευταία χρόνια, μέχρι και το προηγούμενο Σάββατο, ας πούμε, ήταν κοντά στα 10 ευρώ. Δηλαδή, έφτανε μέχρι τα 11, 11 και κάτι, αλλά εκεί. Ο κύριος Γεωργιάς, λοιπόν, ανακοίνωσε την κόκκινη γαρίδα στο καράτι της Αρακοστής στην τιμή των 14 ευρώ. Ακούστε τώρα, ακούστε αυτό το ηχητικό. Θέλουμε και στηρίζουμε μια προσπάθεια να κάνουμε πιλωτικά ένα καλάθι για την εχθεαγορά. Θέλουμε να είμαστε κοντά στον καταναλωτή. Εδώ και πάρα πολύ καιρό η αγορά ήταν παραμελημένη και προσπαθούμε να βγάλουμε μια μεγάλη άκρη με τον Υπουργό και να είναι και αγορά μέσα σε όλα τα πράγματα. Η αγορά έχει συνεχώς ένα μόνιμο καλάθι και προσπαθούμε να το βάλουμε και αυτό. Πες μας τις τιμές τώρα, έλα, άσε τα τις άλλες τώρα. Τις τιμές μας. Τι τιμές λοιπόν, δίνουμε φέτος στα Σαρακοστιανά. Ξεκινάμε. Η κόκκινη γαρίδα είναι από τα 12 έως τα 14 ευρώ. Πόσο πουλάτε πέρσι? Ξεκίναγε από τα 13 και έφτανε μέχρι τα 16. Γενικά, όταν υπάρχει μια πληθώρα, προσπαθούμε να κατεβάσουμε. Όμως, είπαμε και εμείς μαζί ότι μπορεί να βρούμε και φθηνότερα. Αυτό εμάς μας ενδιαφέρει. Δηλαδή, να κατεβαίνει και από το 12, κάποιοι μπορεί να κατεβάσουν. Η αγορά, όπως ξέρετε πολύ καλά, μπορεί να κατεβάσει και ένα ευρώ, να θέλει να ξεπουλήσει κάποιος. Για πέμπα στα υπόλοιπα πάλι, άσε λοιπόν, τις άλλες σούπα. Πάμε στη μέση. Καλαμάρια. Από 9 το καλαμάρι το μικρό μέχρι 12. Είναι μια πάρα πολύ καλή τιμή, ενώ ήταν 2 με 3 ευρώ παραπάνω πέρσι. Θράψαλα. Το μικρό το θράψαλο από 5 έως 6 ευρώ. Ενώ ήταν από 6 έως 7. Τι άλλο έχουμε πει? Σουπιές από 10 έως 13. Ξεκινούσαμε από 11, 12 και φτάναμε μέχρι το 14-15. Γενικά είμαστε 1 με 2 ευρώ κάτω σε όλα τα προϊόντα. Λοιπόν, τον ακούσατε. Όταν εγώ το έγραψα στο Twitter, έγραψα στον κύριο Γεωργιάδη ότι αντιπρόεδρε, είναι ψέμα αυτό που γράφεις. Δεν είναι δυνατόν να βάζεις 14 ευρώ την κόκκινη γαρίδα τη στιγμή που στους Ιχθυοπόλες, στη Βαρβάκιο, η γαρίδα αυτή που πωλείται μέχρι 11 ευρώ το πολύ και ο μέσος όρος είναι περίπου στα 10 ευρώ. Εμφανίστηκε ο αντιπρόεδρος των Ιχθυοπόλων Ελλάδος, ένα νεαρό παιδί, ο κ. Βασίλης Σίμος, ο οποίος με παρακάλεσε να βάλω πλάτη, να βοηθήσω, μην δημιουργείτε προβλήματα, κύριε Χατζηνικόλα κτλ. Λοιπόν, του έγραψα στο Twitter ότι αν την πάνε την κόκκινη γαρίδα στα 10 ευρώ, θα βάλω όση πλάτη θέλει να τον βοηθήσω, αδιαφορώντας αν αυτό ευνοεί και τον κύριο Γεωργιάδη. Αλλά στα 14 ευρώ θα τους ταράξω στην ομιμότητα. Λοιπόν, ακούσατε γιατί το λέω τώρα όλο αυτό. Γιατί τον κύριο που ακούσατε, το νεαρό αυτό παιδί που το ακούσατε να μιλάει πριν στο ηχητικό, ήταν ο συγκεκριμένος ο κύριος Βασίλης Σίμος. Διατηρεί 2 ηχθυοπολία στην κεντρική ηχθυαγορά της Βαρβακίου και είναι αντιπρόεδρος του Σωματείου των Ηχθυοπολών της Αθήνας. Στο βίντεο το βλέπετε, ο πρόεδρος ήταν δίπλα στον Άδωνη Γεωργιάδη. Δηλώνει πτυχιούχος δημοσιογραφίας, έτσι δηλώνει, και όπως γράφει, ασχολείται ενεργά στο χώρο της τηλεόρασης, στο ρόλο της παρουσίασης ψυχαγωγικών εκπομπών τα τελευταία 2 χρόνια. Επίσης, θέλω να σας πω ότι ήταν και υποψήφιος στο συνδυασμό του κ. Μπακογιάννη στο Δήμο της Αθήνας. Ακούσατε το σκιότατο τρόπο με τον οποίο τον μίλησε 2 φορές, παρακαλώ, ο κύριος Γεωργιάδης on camera. Άρχισε να μιλάει, τον ακούσατε, να λέει διάφορα για την, που ήθελε να πει εκείνος. Το σταμάτησε 2 φορές ο υπουργός, με σκιότατο μάλιστα τρόπο, λέγοντάς του: άσε αυτά τα επικοινωνικά και μπες κατευθείαν στην ουσία. Ποια ήταν η ουσία? Ο κύριος Γεωργιάδης ήθελε να πει νούμερα. Τι νούμερα? Να πει πόσο πουλούσαν και πόσο πουλάει μετά την παρέμβαση του Γεωργιάδη. Αυτά τα ψέματα που σας προείπα δηλαδή ήθελε να πει. Ακούστε τώρα το ρεζουμέ αυτής της ιστορίας. Όταν νέοι άνθρωποι, νέα παιδιά, όπως είναι ο κύριος Βασίλης Σίμος, δέχονται να κάνουν τις γλάστρες στα κομματικά αφεντικά, τότε πραγματικά ως τόπος δεν έχουμε καμία ελπίδα. Καμία ελπίδα. Για δε το δούλευμα στον κόσμο με τον κύριο Γεωργιάδη και το κομματικό του πορτ παρόλ, τι άλλο να προσθέσει κανείς? Θέλετε να ξέρετε τι θέλω να προσθέσω εγώ και γιατί επιλέξα να κάνουμε το συγκεκριμένο θέμα? Γιατί θέλω τώρα να πάμε στον αντίποδα του κυρίου Βασίλη Σίμου. Στον αντίποδα δηλαδή ενός νεαρού παιδιού, ο οποίος πήρε ένα μαγαζί του μπαμπά του, κατάφερε να κάνει και ένα δεύτερο μαγαζί με τη δουλειά του. Ανήκει ιδεολογικά στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας και δικαίωμά του είναι να ανήκει όπου θέλει, δεν μας πέφτει λόγο σε εμάς. Έτσι λειτουργούν οι δημοκρατίες. Αλλά την ίδια ώρα επιλέγει να κάνει το πορτ παρόλ του Υπουργού, επιλέγει να δέχεται τις προσβολές από τον Υπουργό αδιαμαρτύρητα και να κάνει το jukebox του Υπουργού. Δηλαδή να του πετάει ο Υπουργός on camera ένα διεύρο και εκείνος να τραγουδάει στο σκοπό που θέλει ο Υπουργός και όχι στο σκοπό που έχει επιλέξει ο ίδιος. Στον αντίποδα λοιπόν υπάρχουν ένα σωρό σπουδαγμένα παιδιά με αξιοπρέπεια, τα οποία το σύστημα, επειδή δεν ήταν κομματικά μέλη, επειδή δεν είχαν μπάρμπα στην κορώνη, επειδή δεν κάνανε το πορτ παρόλ του κάθε κύριο Γεωργιάδη, είτε από το ένα είτε από το άλλο κόμμα είτε από το οποιοδήποτε κόμμα, πήραν το ρωματιό τους και ξενιτεύτηκαν. Γιατί σας το λέω αυτό? Γιατί ένα τέτοιο παιδί είναι και ο Ιωσήφ από την Αγγλία. Ιωσήφ, φαντάζομαι θα με ακούς τώρα που μιλάω. Ο Ιωσήφ μου έστειλε ένα κείμενο. Το έστειλε στο email του ντοκουμέντο μάλιστα. Ο Ιωσήφ ήταν η καθημερινή μου παρέα με το podcast αυτό,
3,5 χρόνια τώρα. Μια μεγάλη παρέα, είπαμε. Σχεδόν 8.000 άνθρωποι από κάθε μεριά του πλανήτη. Σας είπα γιατί έπρεπε να σταματήσει το podcast του ντοκουμέντου. Αλλά θέλω να διαβάσω μαζί το γράμμα του Ιωσήφ. Να το διαβάσω εδώ και να το ακούσετε. Να καταλάβετε κι εσείς πώς νιώθει, τι λέει, τι σκέφτεται. Το να ξαναφέρουμε τον Ιωσήφ πίσω. Τώρα θα κάνω τον πολιτικό. Δεν τον ξέρω πώς γίνεται αυτό, αλλά θα το προσπαθήσω. Να ξαναφέρουμε τον Ιωσήφ πίσω, να τον ξανακάνουμε να πιστέψει στη χώρα του, είναι ένα πολύ δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο στοίχημα. Στον Ιωσήφ λοιπόν και σε κάθε νέο παιδί που νιώθει όπως νιώθει ο Ιωσήφ. Σας διαβάζω. Μόταμό σας το διαβάζω. Αγαπητέ κύριε Χατζηνικόλα, καλημέρα σας. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος, αλλά πιστεύω ότι δεν θα το μετανιώσετε αν το διαβάσετε. Είμαι κοντά 34 χρονών και βρίσκομαι για σπουδές στην Αγγλία. Πέρασα μια μαύρη δεκαετία από 18 μέχρι τα 28 μου, περίπου, χρόνια στην Ελλάδα. Αλλά προσπαθώ πολύ δύσκολα, και ψυχολογικά αλλά και οικονομικά, να ορθοποδήσω εδώ και να ξεκινήσω από την αρχή. Είσαστε η μοναδική μου πηγή ενημέρωσης για να μαθαίνω καθαρά και με τον ωραίο δεικτικό σας ύφος τι γίνεται πίσω στη χώρα. Δεν θα πω μου, που μένουν οι γονείς μου και οι αναμνήσεις του. Με διώξανε, κύριε Χατζηνικόλα. Απλά με διώξανε. Με τη συμπεριφορά τους, με τις νοοτροπίες τους. Με ρωτάνε εδώ πώς νιώθω ως μετανάστης. Τους απαντάω την αλήθεια. Και στην Ελλάδα έτσι ένιωθα. Ότι δεν άνοικα ούτε εκεί. Εδώ νιώθω περισσότερα ότι ανήκω κάπου. Αλλά όχι τελείως. Για πάντα θα περιπλανιέμαι χωρίς ρίζες τελικά. Ειδικά όταν πεθάνουν και οι γονείς μου που μάτωσαν για να με αναθρέψουν με αξίες. Με δάκρυα στα μάτια σας γράφω γιατί θα χάσω την παρέα σας. Αλλά αντλώ δύναμη από το θάρρος σας να κάνετε μια νέα αρχή. Όπως έκανα κι εγώ. Θαυμάζω τη δύναμή σας να κατεβείτε στις εκλογές σε μια χώρα που ξέρετε ότι θα σας πολεμήσουν σκληρά, ειδικά όταν δεν είστε παπαγαλάκι της τωρινής κυβέρνησης, και που δεν θα καταθέτετε τα όπλα και μπαίνετε στην πολιτική αρένα παρά τη λάσπη και τα λύματα με τα οποία είναι καλυμμένοι. Σας στέλνω αυτό το μήνυμα και θα ήθελα κατά βάθος να αναφερθείτε σε αυτό, στην τελευταία σας εκπομπή, για να ακουστούμε κι εμείς οι διάσπαρτημένα αλλά πικραμένοι παραγωγικοί και νοσταλγικοί ακόμα στις διάφορες γωνιές του πλανήτη. Ήσασταν η μοναδική μου παρέα στις πολύ δύσκολες στιγμές μου, προσωπικές, ακαδημαϊκές και επαγγελματικές εδώ στην Αγγλία, όπου σπουδάζω βιοιατρική. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο και ανυπομονώ κάποια podcast όποτε προλαβαίνετε. Παρακαλώ, ενημερώστε με αν υπάρχει καλύτερος τρόπος να μείνουμε σε επαφή. Με συγκίνηση, θαυμασμό, ευχές και εγκάρδιους χαιρετισμούς, Ιωσήφ. Λοιπόν, αυτό ήταν. Δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλο εγώ τώρα. Νομίζω ότι τα καταλάβατε όλα. Τα καταλάβατε μια χαρά όλα. Στον Ιωσήφ να πούμε αυτό που είπα και στην αρχή, το ξαναπώ. Ιωσήφ μου, θα προσπαθήσω οπωσδήποτε να βρω τρόπο να ξανακάνουμε αυτό το καθημερινό podcast. Απλά θα αλλάξουμε διεύθυνση, δεν θα είμαστε πλέον, δεν θα έχουμε το φιλέξουν έτσι εδώ και ωραίο το χώρο του ντοκουμέντου. Θα προσπαθήσω να κάνω ένα κανάλι στο YouTube όπου θα μπορείτε εκεί να ακούτε καθημερινά ένα podcast που θα σας καρώνω εγώ στο σπίτι μου. Αν μπορέσω να το κάνω, πιστεύω ότι θα μπορέσω να το κάνω. Λοιπόν. Πάμε τώρα στην ειδησιογραφία ξανά. Το μάθατε ότι η κυβέρνηση έφερε νομοσχέδιο για τους πληστηριασμούς? Αν δεν το μάθατε, σας το λέω εγώ χθες. Προφανώς δεν το μάθετε, διότι είτε το έφερε είτε δεν το έφερε, δεν άλλαξε και τίποτα απολύτως για το χρεοκοπημένο κόσμο. Αυτό το νομοθέτημα δεν προσέθεσε ουδέν, ειδικά επί το θετικότερο. Τάχα μου οι τράπεζες, τα funds, οι servicers θα έχουν την υποχρέωση να αιτιολογούν, λέει, την απόρριψη της όποιας ρύθμισης πριν τον πληστηριασμό. Δηλαδή, αυτό που νομοθέτησε η κυβέρνηση είναι η υποχρέωση ενός φαν ή των περίφημων αυτών servicers πριν πάνε στον εκπληστηριασμό της περιουσίας της οικίας του δανειολήπτη, του κόκκινου δανειολήπτη, να δημοσιεύουν κάπου στο διαδίκτυο, για παράδειγμα, στη σελίδα του φαντ, να δημοσιεύουν το λόγο για τον οποίο απέρριψαν το δάνειο. Την πρόταση για ρύθμιση του δανείου. Επί της ουσίας τώρα μιλάμε, και όλο αυτό γίνεται σε ένα σύστημα όπου αν θέλει ένας δανειολήπτης, για παράδειγμα, να βρει το servicer αυτόν που έχει το δάνειό του, για να έρθει μαζί του σε μια επαφή, δεν υπάρχει περίπτωση να τον βρει. Δηλαδή, πάρα πολύ δύσκολο να τον βρει, γιατί τις περισσότερες φορές είναι μια ταμπέλα σε ένα γραφείο, στο οποίο δεν υπάρχει κανένας. Και αν υπάρχει κάποιος, ακούει κάτι γενικόλογα και περιμένει μια απάντηση, η οποία είναι κατά 99,9% απορριπτική. Και από εδώ πάνε κι άλλοι. Τώρα η κυβέρνηση τους έδωσε και τη δυνατότητα, μια επιπλέον δουλίτσα, μαζί με την απορριπτική απάντηση, με το όχι δηλαδή στον δανειολήπτη, να δημοσιεύουν και 5 αράδες για το γιατί του λένε όχι. Κύριος είδε δηλαδή, χωρίς να υπάρχει καμιά επίπτωση. Δηλαδή, αν δεν ικανοποιεί αυτοί οι λόγοι, δεν ικανοποιούν επαρκώς τον δανειολήπτη, τι νομικά εργαλεία έχει ο δανειολήπτης για να το αντιμετωπίσει? Κανένα απολύτως. Έτσι. Αυτό νομοθέτησαν. Και δεν τρέπονται που το νομοθέτησαν και το παρουσιάζουν ως λύση.
χωρίς ντροπή. Λοιπόν, κάνουμε μια βόλτα τώρα στον κόσμο. Ξέρετε ότι είναι από τα αγαπημένα μου αυτά. Λοιπόν, στην Γερμανία η Süddeutsche, η Zeitung, γράφει ότι το Πεκίνο ενισχύει την πλευρά της Μόσχας. Αναφέρεται προφανώς στη συνάντηση αυτή του κορυφαίου Κινέζου διπλωμάτη, γλωσσοδέτης είναι το όνομά του, τώρα δεν μπορώ να το πω, με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Ας πούμε το πρώτο, είναι ο Wang Yi, ο κορυφαίος διπλωμάτης, που συνομίλησε με τον Πούτιν, και γράφει η Süddeutsche ότι όταν γίνεται αυτό, γίνεται σαφές ότι η Κίνα δύσκολα θα μπορούσε να παίξει ουδέτερο ρόλο στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις. Έχει δίκιο η Süddeutsche Zeitung. Αυτό ήταν το μήνυμα της συνάντησης, ό,τι και αν διαβάζετε για το τι αποφασίστηκε μέσα. Οι New York Times γράφουν ότι τα διαμορφώμενα μπλοκ έχουν φέρουν ομοιότητες με την εποχή του ψυχρού πολέμου. Και οι New York Times έχουν δίκιο. Αυτό που κατάφεραν οι ισχυροί του πλανήτη είναι να χωρίσουν πάλι τον κόσμο σε δύο και να ξαναγυρίσουμε πάλι σε ψυχροπολεμικές εποχές. Οι παλαιότεροι μπορεί να τις θυμάστε. Μεταξύ Δύσης και πάλι ποτέ Σοβιετικής Ένωσης. Περάσαμε κάποιες δεκαετίες χωρίς αυτήν, αλλά έπρεπε οπωσδήποτε να εφευρεθούν. Μια εφευρεθεί ένας καινούριος διχασμός. Ξέρετε ότι πάνω στον διχασμό και πάνω στον πόλεμο κερδίζουν πάρα πολύ. Δείτε για παράδειγμα τα κέρδη τώρα τον τελευταίο χρόνο της ρωσικής επέμβασης στην Ουκρανία. Τα κέρδη των μεγάλων πετρελαϊκών του πλανήτη, της Total, της ExxonMobil. Θα μείνετε άφωνοι. Άφωνοι θα μείνετε στην κυριολεξία από τον πακτολό δισεκατομμυρίων. Πακτολό στην κυριολεξία. 30 και 40 δισεκατομμύρια κέρδη. Μιλάμε για τέτοια κέρδη. Απίστευτο. Δεν μπορεί να τα πιστέψει κανένας. Θα σας έλεγα και δείτε τα κέρδη των πολυεθνικών των εξοπλιστικών συστημάτων. Αλλά αυτά δεν δημοσιεύονται και πουθενά, οπότε πού να τα δείτε. Κερδίζουν από τον πόλεμο. Κερδίζουν πάρα πολύ. Και το πιο ανησυχητικό, το είπαμε και στα προηγούμενα podcast, είναι ότι δεν φαίνεται ελπίδα από καμία πλευρά. Αυτή τη στιγμή στα διεθνή φόρα, στην ατζέντα, δεν υπάρχει η λέξη ειρήνη. Κανείς δεν αναζητεί ένα ειρηνευτικό σχέδιο. Περιμένουμε τώρα από την Κίνα να δημοσιοποιήσει, να δώσει τη δημοσιότητα ένα ειρηνευτικό σχέδιο. Και να το δούμε, έστω και έτσι, είναι μια ελπίδα στον ωκεανό των δικαστικών δηλώσεων, διότι αυτό που κυριαρχεί στην επικαιρότητα είναι το πώς, ας πούμε, η Δύση θα στείλει περισσότερα όπλα στην Ουκρανία και πώς στη Μόσχα οι διάφορες ομάδες πέριξ του Πούτιν δίνουν τη δικιά τους μάχη εξουσίας και επηρεασμού προφανώς του Πούτιν με αιχμή, με φόντο το όσα γίνονται στην Ουκρανία. Αυτό που γίνεται στην Ουκρανία είναι ότι χιλιάδες νέοι άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους από τη μία και από την άλλη πλευρά. Οι οικογένειες καταστρέφονται, η χώρα καταστράφηκε, οι περιουσίες καταστρέφονται, ο ουκρανικός λαός και ο λαός, οι ρωσόφωνοι της Ουκρανίας παίρνουν τον δρόμο της προσφυγιάς και φαίνεται ότι η εξέλιξη, φαίνεται ότι εκεί κάπου στην Ουκρανία, στην Ανατολική Ουκρανία θα μπει ένα ψυχροπολεμικό σύνορο, εκεί θα είναι το νέο τείχος της Ευρώπης. Έτσι, το καταλαβαίνετε. Δηλαδή, μας έλειψε το τείχος του Βερολίνου, μας έλειψε ο διαχωρισμός μεταξύ Ανατολικής και Δυτικής Ευρώπης και Γερμανίας, και είπαμε να μεταφέρουμε το τείχος του Έσχους, να το πάμε πού, να το πάμε λίγο πιο ανατολικά, να το πάμε εκεί λίγο μετά το Ντονέτσκ και το Λουγκάνσκ, τις ρωσόφωνες περιοχές στην Ουκρανία, και να τοποθετήσουμε εκεί ένα τείχος, για να βάλουμε ένθερ κακήθεν τους γεωπολιτικούς μας σχεδιασμούς, τα γεωπολιτικά όνειρα που έχει κάθε υπερδύναμη για να εξυπηρετήσει αυτόν και αλλήλους. Είπαμε πως ένα από τα πιο αρνητικά αυτής της εξέλιξης είναι η απουσία, η παντελής απουσία ειρηνικών κινημάτων ανά την Ιφίλιο. Αυτά. Και να σας πω τώρα, ότι θα τα ξαναπούμε σύντομα, αυτό μόνο σας ξαναπώ. Μέχρι τότε, να περνάτε, να είστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας, να προσέχετε τους οικείους σας, να τους μιλάτε για τα πάντα. Αυτή είναι η βασική, ο πυλώνας κάθε ουσιαστικής σχέσης, και να αγωνίζεστε για τα πάντα. Νομίζω ότι η απάντηση είναι πολύ απλή. Είναι η απάντηση σε κάθε ερώτηση, είναι ο άνθρωπος. Απλό δεν είναι. Η απάντηση σε κάθε ερώτηση είναι ο άνθρωπος.